να σας ανακοινώσω, να υποδεχθούμε τον κύριο Ξενάκη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλή σας μέρα από την Ιερά Πέτρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ανησυχούμε πολύ και για τα ελληνοτουρκικά, και αυτό φαίνεται και από κάποιες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως δημοσιότητας όλα τα τελευταία 24 ώρα, ότι είναι πάρα πολύ ανήσυχοι οι Έλληνες και εδώ οι Λασιθιώτες, μπορώ να πω, γιατί το επόμενο χτύπημα που περιμένουμε, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα, και θα μας πείτε εσείς τώρα τη δική σας την άποψη, αν είναι στέκουν και αν τα επόμενα βήματα του Ερντογάν και τι προσπαθεί να κάνει, αν τελικώς ξυπνήσουμε ένα πρωί και δούμε εδώ από κάτω το ερευνητικό πλοίο το τουρκικό να κάνει έρευνες στην θαλάσσια περιοχή μας για το φυσικό αέριο. Τα λέω όσο πιο απλά και λαϊκά, τα εισπράττω και εγώ κύριε καθηγητά από τον κόσμο, έτσι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι μαζί τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε και επαιτίους. Είχαμε το πραξικόπημα του 16 του Ερντογάν, ο οποίος σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα επιβεβαιώνεται πως είχε ο ίδιος σχέση, τόστισε τέλος πάντων, το χρησιμοποίησε ως εργαλείο για να πετύχει διάφορα. Είναι 16 του Ιούλη και έχουμε και τη θλιβερή επέτειο του πραξικοπήματος στην Κύπρο, της εισβολής στην Κύπρο. Κύριε καθηγητά, πόσο ανήσυχοι μπορούμε να είμαστε, πού το πάει ο Ερντογάν? Ωραία, βάλατε αρκετά ερωτήματα και αυτό με διευκολύνει, έτσι θα κάνω και μια γενική καταρχήν προσέγγιση και μια ειδικότερη στο κάθε ένα από αυτά που βάλατε τα ζητήματα. Να πούμε ότι δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα αν αύριο το πρωί βρεθεί κοντά σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη των 6 ναυτικών μιλίων της Κρήτης κάποιο τουρκικό ερευνητικό πλοίο, ενδεχομένως συνοδευόμενο και από κάποιες φρεβάτ, ναι, εννοώ αμυγός πολεμικό στόλο για την προστασία του. Ο κύριος Ερντογάν και γενικότερα η Τουρκία εδώ και αρκετές δεκαετίες μας ενημερώνει αρκετά νωρίτερα για το τι πρόκειται να κάνει. Με αυτή την έννοια είναι και κάπως προβλέψιμη η συμπεριφορά της, όσο και αν βλέπουμε ότι διαρκώς αναζητεί καινούργια θέματα και ανοίγει καινούργια μέτωπα, να το πω έτσι, στο ελληνοτουρκικό πλαίσιο, έτσι, αλλά και σε άλλα μεγαλύτερου μεγέθους και κλίμακας πλαίσια πολιτικής, όπως είναι οι ευρωτουρκικές σχέσεις, όπως είναι συνολικά οι σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εμπλέκονται όλοι σχεδόν οι διεθνείς δρόντες, εννοώ τους μεγάλους παίκτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Ρωσία, η Κίνα, η οποία έχει έντονα οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα στην περιοχή. Με αυτή την έννοια έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά ρευστή και η οποία είναι λογικό να προκαλεί ανησυχίες σε όλους, όχι μόνο στην Ελλάδα που έχουμε περισσότερους ίσως λόγους, αλλά και στις γείτονες χώρες υπάρχει έντονη ανησυχία σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο της κοινωνίας και στα πολιτικά συστήματα, για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία υπερεκτείνει την ισχύ της και προσπαθεί να καθηγεμονεύσει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και στην Αίγυπτο υπάρχουν πολύ έντονες ανησυχίες, και το Ισραήλ φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον σταθερά την Τουρκία ως ένα πρόβλημα ασφάλειας για το ίδιο. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό πριν 2 ημέρες το δημοσίευμα της Jerusalem Post ότι η Τουρκία αποτελεί μια δυνητική πρόκληση ασφάλειας για το Ισραήλ, και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας οδηγούν σε αυτές τις σκέψεις. Διότι, και απαντώ εμέσως και στο ερώτημά σας, πού το πάει η Τουρκία, η εξέλιξη της Τουρκίας σε μια χώρα η οποία θα αποτελεί πόλο έλξης για το μουσουλμανικό κόσμο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην φέρει ανησυχίες σε όλους τους γείτονες και στον αραβικό κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν κάποια
εγκαθιδρυμένα κέντρα εξουσίας, έτσι η Σαουδική Αραβία για παράδειγμα, έτσι, η Αίγυπτος, είναι χώρες όπου ο μουσουλμανικός κόσμος βρίσκει την έκφρασή του και αυτό προσπαθεί να το μεταβάλει ο κ. Ερντογάν, μετατρέποντας την Τουρκία από μια κατά βάση κοσμική, δυτικού τύπου σχεδόν δημοκρατία, και λέω σχεδόν γιατί δεν ήταν τόσο ανελεύθερη πάντοτε η Τουρκία. Υπήρξαν περιόδοι όπου τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Άλλο αν πλέον η κατάσταση με τον κύριο Ερντογάν, ειδικά μετά το πραξικόπημα Οπερέτα, θα σας πω εγώ, δεν ξέρω αν το αίσθησε ο ίδιος, για πάντως σίγουρα το γνώρισε και το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ίδιο και την παραμονή του στην εξουσία. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος του κύριου Ερντογάν. Παράλληλα με έναν ευρύτερο στόχο, ο οποίος θα πρέπει να μας προβληματίσει και σαν χώρα, αλλά νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει και σαν Ήπειρο, εννοώ την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τις χριστιανικές δημοκρατίες που βρίσκονται σε αυτήν την Ήπειρο, διότι ένα νέο τύπου ανατολικό ζήτημα προκύπτει με την εξέλιξη της Τουρκίας σε ηγέτιδα χώρα του μουσουλμανικού κόσμου, σε μια χώρα η οποία δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στο τι κάνει, διότι και η στήριξη που παρήχε εξ αρχής στο αραβικό, στο ισλαμικό χαλιφάτο, έτσι, στον ISIS. Στην ISIS, να το λέμε τα πράγματα έτσι, για να καταλαβαίνει. Ακριβώς, έτσι, ένα παράνομο κράτος. Είδος ολειψίες οι οποίες είχε, η εμπλοκή της στη σύγκρουση στη Συρία, η προσπάθειά της να ηγεμονεύσει τη Λιβύη με ένα παράτυπο, θα πούμε, όπως θέλετε να το πούμε, δεν έχει σημασία, αλλά πάντως ενισχύει σύμφωνο με τη Λιβύη, που την καθιστά πλέον δρόντα συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και με τις συμφωνίες που έχει κάνει με την Τινησία και το Μαρόκο, πια αναδεικνύεται σε μια μεσογειακή δύναμη. Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο, παράλληλα με την προσπάθεια του κυρίου Ερντογάν να μετατρέψει την Τουρκία σε ηγέτιδα του μουσουλμανικού κόσμου, χρησιμοποιώντας διάφορες συμβολικές κινήσεις, όπως καταρχήν τη σύγκρουση με το Ισραήλ, την οποία ο ίδιος δημιούργησε και ανέδειξε το 2006, μέχρι πιο πρόσφατα την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς, ενός από τα πιο σημαντικά χριστιανικά, από τους πιο σημαντικούς χριστιανικούς ναούς και σύμβολα του χριστιανισμού παγκοσμίως, να το μετατρέψει ξανά σε τέμενο, σε τζαμί, όπως ήταν πριν την εποχή του Κεμάλ. Από τη μία λοιπόν πλευρά η αποκεμαλοποίηση της Τουρκίας και από την άλλη η περιφερειακή, η ανάδειξή της σε περιφερειακή δύναμη, συνιστούν τις δύο παραμέτρους του νέου ανατολικού ζητήματος που και η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει με την δέουσα σοβαρότητα, και αυτό αφορά και τις προσλήψεις στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο επίπεδο της Ευρώπης και της Δύσης γενικότερα, η οποία θα έρθει αντιμέτωπη με ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό το οποίο σήμερα αντιμετωπίζει κυρίως η Ελλάδα, που θα είναι μια υπερδυναμωμένη Τουρκία, η οποία έχει εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που παρήχε η απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από την περιοχή και το κενό ισχύος το οποίο ήρθε να καλύψει η Τουρκία, που είναι μια χώρα που έχει αυτή τη δυναμική να το καλύψει. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε με πολύ προσοχή, διότι δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμα και θα χρειαστεί ένας συντονισμός σε διεθνές επίπεδο, τον οποίο η χώρα μας θα πρέπει να τον επιδιώξει. Ωραία. Πώς μπορεί και ανοίγει τόσα πολλά μέτωπα η Τουρκία? Δηλαδή, βλέπουμε ας πούμε την ανάμειξή της στη Συρία, την στρατιωτική δύναμη που έχει πάει στη Λιβύη. Πώς μπορεί και ανοίγει τόσα πολλά μέτωπα, δηλαδή, και θα ανοίξει κι άλλα από ό,τι φαίνεται, από τη στιγμή που η οικονομία της ας πούμε δεν είναι και τόσο ανεπτυγμένη, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή μήπως
γίνονται και κάποια ζητήματα, κάποια έτσι, επικοινωνιακά τρίκ προκειμένου να πετύχει και το σκοπό της, πέρα δηλαδή από τις δράσεις και τις πράξεις. Κοιτάξτε, η Τουρκία καταρχήν χρησιμοποιεί μεθόδους οι οποίες εντάσσονται σε αυτό που ονομάζουμε υβριδικό πόλεμο, που περιλαμβάνει και την προπαγάνδα και την επικοινωνία. Όμως δεν μπορούμε να πούμε, και σίγουρα θα ήταν μη ρεαλιστικό να δεχθούμε, ότι όλα αυτά είναι μια φούσκα επικοινωνιακή και ότι η Τουρκία δεν εννοεί και δεν κάνει πράξη αυτά τα οποία προαναγγέλει κατά καιρούς. Επειδή υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για την οικονομία της Τουρκίας, να σας πω ότι όντως η οικονομία της Τουρκίας περνάει δύσκολες μέρες. Έχει υποτιμηθεί σημαντικά η τουρκική λίρα και αυτό έχει οδηγήσει σε σοβαρές πιέσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, παράλληλα τώρα με την επιπλέον επιβάρυνση που θα έχει και λόγω της πανδημίας και της πολύ μειωμένης τουριστικής κίνησης που θα έχει αυτό το καλοκαίρι η Τουρκία, αν έχει καθόλου, έτσι όπως εξελίσσεται η τουριστική περίοδος. Αλλά παρόλα αυτά η τουρκική οικονομία έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μάλλον την βοηθούν στο να ξεπεράσει τέτοιου είδους κρίσεις, όπως το γεγονός ότι διαθέτει ένα πολύ σημαντικό πρωτογενή τομέα, αλλά και σημαντικές επενδύσεις από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Διαθέτει ένα φθηνό εργατικό δυναμικό και επίσης την καθιστούν γεωπολιτικοί παράγοντες σημαντικό κέντρο παραγωγής μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Να σας πω ότι ο πρωτογενής τομέας έχει εξαγωγές περίπου 180 δισεκατομμύρια, όσα είναι και το εξωτερικό χρέος της Τουρκίας σε ετήσια βάση. Με αυτή την έννοια θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να ποντάρουμε και τόσο πολύ στην κατάρρευση της οικονομίας της Τουρκίας για να δούμε βελτίωση σε άλλα μέτωπα. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία επίσης διαθέτει σημαντική στρατιωτική ισχύ, την οποία δεν έχει σταματήσει να αυξάνει και μάλιστα στο επίπεδο της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά στο να έχει πια αυτόνομη παραγωγή οπλικών συστημάτων, γεγονός που την καθιστά πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή πριν 10 ή 20 χρόνια. Αυτό το λέω γιατί εμείς έχουμε κάνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό κύριε καθηγητά, ξέρετε τι λέει τώρα ένας φίλος ακροατής, μια χαψιά θα μας κάνει. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μιας χαψιάς, διότι η Ελλάδα διαθέτει αποτρεπτική ικανότητα. Δεν πρόκειται έτσι κι αλλιώς να γίνει ξανά πόλεμος ή εν πάση περιπτώσει δεν... δεν μπορούμε να το φανταστούμε όσοι ασχολούμαστε με το φαινόμενο του πολέμου, πόλεμος τύπου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή ακόμα και τη θλιβερή επέτειο την οποία υπενθυμίσατε της εισβολής στην Κύπρο. Αν θα γίνει κάτι, όπως υπολογίζουν οι πιο θερμοί αναλυτές, θα είναι κάποιο επεισόδιο το οποίο θα διαρκέσει. Αυτό κύριε καθηγητά, το θερμό, ωραία, αυτό το θερμό επεισόδιο, ναι, για μπορείτε να μας το αναλύσετε και μας έτσι να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Να σας πω, θερμό επεισόδιο μπορεί να είναι και η βύθιση ενός πλοίου. Θερμό επεισόδιο μπορεί να είναι η σύγκρουση δύο πλοίων απλώς ή η κατάρριψη κάποιου αεροπλάνου από λάθος χειρισμό ή ακόμα και από κανονική εμπλοκή. Ό,τι είχαμε ζήσει δηλαδή στα Ήμια, για να καταλαβαίνω. Απλώς τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά όπως τότε. Τα Ήμια ήταν μια σχετικά απλή υπόθεση. Με τον τρόπο με τον οποίο έχει ξεδιπλώσει τη βεντάλια των θεμάτων η Τουρκία, αυτό το οποίο περιμένουμε είναι μια πολυμέτωπη κρίση. Δηλαδή μια κρίση η οποία θα έχει διάφορα σημεία σύνθετα χαρακτηριστικά και κυρίως στη θάλασσα, αν καταλαβαίνω καλά και ναι, θα μπορούσε να είναι μια παράλληλη, αν θέλετε, κρίση από τον Εύρο μέχρι νοτίως της Κρήτης, όπου θα υπάρχουν πολλαπλά σημεία εμπλοκής, τα οποία η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι δύσκολο να ανταποκριθεί σε όλο το εύρος του ελληνικού εναέριου και ναυτικού χώρου, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να την οδηγήσει με βάση έτσι, και την υπεροπλία την οποία διαθέτει, κυρίως στον αέρα, όχι στη θάλασσα, να πούμε. Θα φύγει λοιπόν από την
εκμετάλλευση των προσφύγων και μεταναστών που είδαμε τον τελευταίο χρόνο χρησιμοποίησε πάρα πολύ έντονα στον Εύρο και θα ενδεχομένως να μας έρθει εδώ κάτω από την Ιερά Πέτρα ή και τα δύο κοντά, ή και τα δύο λέτε έτσι. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε μια, όπως σας είπα, μια παράλληλη ανάφλεξη σε διάφορα μέτωπα τα οποία θα περιλαμβάνουν σίγουρα και την πιο, αν θέλετε, ενδιαφέρουσα περιοχή για την Τουρκία που είναι νοτίως της Κρήτης και στην ευθεία της Λιβύης, όπου εκεί φαίνεται να υπάρχουν και τα περισσότερα, αν θέλετε, κοιτάσματα και δεν πρέπει να βλέπουμε αυτή την ιστορία μόνο σε συμβολικούς όρους. Δεν είναι μόνο συμβολικό το ότι η Τουρκία θέλει να ανακτήσει την Οθωμανική της ισχύ και εν πάση περιπτώσει κατά κάποιο τρόπο να αναβιώσει αυτή την ηγεμονία που είχε για πολλούς αιώνες, αλλά να δούμε και την ουσία που είναι η ενέργεια και η οικονομία, για τα οποία η Τουρκία καίγεται. Η Τουρκία είναι μια ενεργοβόρα χώρα και αν θέλει να συνεχίσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της δεκαετίας του 2000, που εκεί πραγματικά μπορούσαμε να μιλήσουμε και σχεδόν για ένα τουρκικό θαύμα οικονομικό, το πώς σήκωσε κεφάλι η Τουρκία, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσει ενεργειακούς πόρους. Και αυτό δεν το κάνει μόνη της η Τουρκία, συνεπικουρείται και από την Ρωσία, η οποία βλέπει με καλό μάτι την απόσχηση της Τουρκίας από την Ατοϊκή Συμμαχία, και βεβαίως η Κίνα, η οποία ενδιαφέρεται για τους ενεργειακούς πόρους της περιοχής, όντας έτσι η πιο ενεργοβόρα χώρα στον κόσμο και βεβαίως χρησιμοποιώντας τις συμμαχίες με την Ρωσία και την Τουρκία προκειμένου να το πετύχει αυτό. Δυστυχώς από την άλλη πλευρά έχουμε άσχημα νέα, ενώ από την πλευρά της Δύσης έχουμε μια απροθυμία, δείχνει και η Ρωσία πάνω, και η Γερμανία να βάλει φρένο, γιατί είναι και τα δικά τους φέροντα. Όπως είπατε κύριε καθηγητά, η Γερμανία έχει πάρα πολλά, ας πω, ξενοδοχεία, πρωτογενή τομέα, έχει επενδύσει στην Τουρκία. Δεν συμφέρει δηλαδή τη χώρα αυτή να έρθει αντιμέτωπη με την Τουρκία και να βάλει όρια. Και πολύ μεγάλη έτσι κοινότητα Τούρκων στην ίδια τη Γερμανία, που επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ναι, δυστυχώς αυτή η στάση της Γερμανίας δεν θα μας σώσει ούτε η Γερμανία, ούτε το ξανθό γένος, τα λέω αυτά έτσι, γιατί είναι πολύ, τα πολύ χρησιμοποιούμε πάλι τελευταία. Έτσι, είμαστε μόνοι μας, όπως έχουμε ακούσει και πολλές, αρκετούς πολιτικούς να το λένε. Είμαστε μόνοι μας ως χώρα. Έτσι. Και θα πρέπει να δούμε λίγο, κύριε καθηγητά, και στην πορεία της συζήτησής μας το διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει η χώρα. Σε στρατιωτικό επίπεδο είπαμε κάποιες κουβέντες. Και να βάλουμε και το θέμα αυτό της συνεκμετάλλευσης που ακούγεται πάρα πολύ συχνά. Γιατί σου λέει ο άλλος, εντάξει μωρέ, και τι έγινε, εμείς θα βάλουμε στην τσέπη μας κάτι. Ας το πάρουν και αυτοί λίγο. Δηλαδή, ας πάρουν και αυτοί λίγο από τα ενεργειακά μας. Ακούγεται και αυτή η άποψη. Να σας πω, εάν παίρνανε λίγο και μας αφήνανε ήσυχους, εγώ δεν θα είχα προσωπικά αντίρρηση. Αλλά επειδή είναι αυτή η διάθεση της άλλης πλευράς, είναι λάθος να το βλέπουμε έτσι, νομίζω, και τόσο απλοϊκά. Κοιτάξτε, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και ένα σύνθετο πρόβλημα δεν μπορεί να έχει απλή λύση. Ή για την ακρίβεια, όπως λέει ένας φίλος ακαδημαϊκός, κάθε σύνθετο πρόβλημα, για κάθε σύνθετο πρόβλημα υπάρχει μια απλή λύση, η οποία σίγουρα είναι λάθος. Και μάλλον σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό, ότι αν πάρουν λίγο ή αν μπούμε στη διαδικασία της και στη λογική της συνεκμετάλλευσης, τα πράγματα θα ηρεμήσουν και θα γίνουμε δύο αγαπημένες χώρες και δύο λαοί που, όπως μας λένε περισσότεροι, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Να με συγχωρήσετε, αλλά υπάρχει, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν νομίζω ότι οι λαοί δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Ερντογάν είναι μόνος του. Υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία από πίσω, η οποία υποστηρίζει αυτά τα οποία λέει ο κ. Ερντογάν. Και μάλιστα υποστηρίζει αυτά που λένε και άλλες δυνάμεις στην Τουρκία, που είναι ακόμη πιο αναθεωρητικές σε σχέση με το τι ανήκει στην Τουρκία και τι ανήκει στην Ελλάδα και πώς, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να διαχειριστούν τη σχέση με τη γείτονα χώρα, που με κάνει να πιστεύω ότι οι λαοί αυτοί, οι δύο λαοί, έχουν να χωρίσουν πράγματα. Υπάρχουν ακόμη ανοιχτές ιστορικές μνήμες
Και υπάρχει μια συμπεριφορά σύγχρονη του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας συνολικά, το οποίο αντανακλά και συνολικά το λαό της Τουρκίας, δεν είναι μια μειονότητα ο κύριος Ερντογάν, όπως υπάρχει και μια κοινωνία της Τουρκίας η οποία υποφελείται από όλα αυτά τα οποία ο κύριος Ερντογάν επιχειρεί. Mm-hmm. Και στο επίπεδο της πολιτικής και στο επίπεδο βεβαίως της οικονομίας, mm-hmm. με ό,τι δημιουργούν αυτά. Mm-hmm. Άρα εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο το να πούμε εντάξει, ναι, ας μην έχει το Καστελόρισο επίρρεια και ας πάρει ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου η Τουρκία να το εκμεταλλευτεί, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί η Τουρκία. Και επίσης υπάρχουν κάποια συστήματα, όπως για παράδειγμα το ότι εάν το Καστελόρισο δεν έχει επίρρεια, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ο ενιαίος αμυντικός χώρος με την Κύπρο. Δεν θα μπορούσαν να ενωθούν το ελληνικό FIR με το κυπριακό και να υπάρξει εφαρμογή του ενιαίου αμυντικού δόγματος, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια ασπίδα σε επιχειρησιακό επίπεδο τουλάχιστον για όλο το κομμάτι του ελληνισμού. Και λέγοντας ελληνισμού συμπεριλαμβάνω έτσι και την, την Κύπρο. Κύπρο, έτσι, mm-hmm. εννοείται, mm-hmm. γιατί χωρίς την Κύπρο η Ελλάδα δεν υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Σωστά. Όσο και αν θέλουμε mm-hmm. να θεωρούμε ότι είμαστε κομμάτι του ευρωπαϊκού βραχίωνα προς τη Μέση Ανατολή, η Κύπρος είναι αυτή που το κάνει. Mm-hmm. Η Κρήτη, για παράδειγμα, μιας και είμαστε εδώ, να το πούμε ότι έχει κατά κάποιο τρόπο γυρίσει την πλάτη της στον αραβικό κόσμο. Δεν υπάρχει λιμάνι του Νότου, όπως mm-hmm. πολλές φορές έχουμε συζητήσει. Mm-hmm. Και που θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες σε πολλά επίπεδα, έτσι από τον τουρισμό, το εμπόριο, αλλά κυρίως έτσι τις πολιτισμικές σχέσεις, οι οποίες παραδοσιακά είχαμε, και τους μεγάλους, αν θέλετε, πληθυσμούς και κοινότητες ελληνικές που υπήρχαν στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση Ανατολή, τις οποίες έχουμε εγκαταλείψει και οι οποίες έχουν συρρυκνωθεί δραματικά, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχει το κομμάτι το διπλωματικό, έτσι, και το, καλά, για το στρατιωτικό. Στο διπλωματικό κομμάτι, πώς τα πάει η Αθήνα, πώς τα πάει η χώρα μας, πώς τα πάει η κυβέρνηση? Πιστεύετε ότι χωρίς να έχουμε διάθεση αντιπολίτευσης, ούτε εσείς ούτε εγώ, πώς γίνεται, τι γίνεται, καλά το πάει αυτό το που γίνεται? Δηλαδή και το ακούσαμε για μυστικές συναντήσεις στην Γερμανία, νομίζω ο Τούρκος υπουργός ήταν αυτός που το κατέθεσε χθες, προχθές, ποτέ έγινε αυτό. Τι κάνουμε σε διπλωματικό επίπεδο, πώς το πάμε? Καταρχήν να σας πω ότι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο προβληματικό γείτονα, δεν μπορεί να κριθεί σε μικρό βάθος χρόνου. Πρέπει να πάντοτε και να ασκείται και να κρίνεται σε μεγάλο βάθος χρόνου. Και αυτό, αν το κάνουμε... Αλλά δεν έχουμε στρατηγική, λέτε, κύριε καθηγητά, χρόνια τώρα, ας πούμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ένα συμφωνημένο κείμενο εθνικής στρατηγικής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, το οποίο έχει οδηγήσει, αν θέλετε, και δυστυχώς στη χρήση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής για φθηνή εσωτερική αντιπολίτευση, ή και για άλλου τύπου παιχνίδια, τα οποία δυστυχώς φέρουν τη χώρα σε δύσκολη θέση. Αν υπήρχε κάποιο κείμενο στρατηγικού δόγματος όπου να είχαμε συμφωνήσει διακομματικά ότι αυτή είναι η στρατηγική στόχη του ελληνισμού και αυτά είναι τα μέσα με τα οποία πρέπει να τους επιδιώξουμε, ακόμα και με διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα μέσα, γιατί εκεί αλλάζει συνήθως η πολιτική από κυβέρνηση σε κυβέρνηση στις υπόλοιπες χώρες, σε εμάς αλλάζει συνολικά η στόχευση. Αναλόγως δηλαδή με το ποια είναι η κυβέρνηση και αναλόγως με το ποιος είναι υπουργός εξωτερικών, υπάρχει και ένας διαφορετικός ρυθμός στο κασετόφωνο. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολλαπλά λάθη από την πλευρά της χώρας μας, σε αντίθεση με την γρανιτόδη, θα έλεγε κανείς, στάση της Τουρκίας, η οποία σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο του θεσμικού και στρατηγικού σχεδιασμού, μας έχει ξεπεράσει κατά πολύ εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, έχοντας συγκεκριμένο δόγμα
με αρχές οι οποίες δεν ξεπερνιόνται από καμία κυβέρνηση. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι αλλάζει με την αναλλαγή των κυβερνήσεων, και αυτό θα πρέπει να το δει οπωσδήποτε κάποια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Σας λέω όμως ότι εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια σχετική δραστηριοποίηση στο τελευταίο διάστημα και με την υπογραφή της συμφωνίας με την ΑΟΣ, ακόμα της συμφωνίας για την ΑΟΣ με την Ιταλία, ακόμα και αν υπάρχουν και κάποιες αντιρρήσεις ή εν πάση περιπτώσει κάποιες διαπιστώσεις ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη αυτή η συμφωνία, ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο, προκειμένου να προκαταλάβει μελλοντικές διευθετήσεις, κυρίως έτσι με την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά κυρίως δηλαδή την επίρρεια μικρών νησιών, εκεί ενδεχομένως υπάρχει ένας αντίλογος για αυτή τη συμφωνία. Πάντως υπάρχει μια ενεργοποίηση των διπλωματικών αντανακλαστικών μας. Βεβαίως με την Αίγυπτο οι προσπάθειες δεν απέδωσαν. Με την Αίγυπτο υπάρχει ένα πρόβλημα που το έχουμε εντοπίσει εδώ και αρκετά χρόνια, περίπου από την περίοδο 2008 μπορώ να σας πω, όπου η Αίγυπτος βάζει συγκεκριμένα θέματα και δεν αναγνωρίζει την επίρρεια κάποιων νησιών, μεταξύ των οποίων έτσι και η νήσος Χρυσή, έτσι, και το λέω αυτό γιατί είσαστε και πολύ κοντά. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε καθηγητά, γιατί πραγματικά είναι πολύ κοντά μας. Φαντάζομαι ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα. Εξάλλου αυτό φαίνεται, αν μου επιτρέπετε, και από την... από τη δράση και πολλές φορές των στρατιωτών μας και τις ασκήσεις που κάνουν στη Χρυσή ανακατάληψης και τα λοιπά, το είδαμε αυτό πολύ έντονα τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα γνωρίζουν τι και πώς, και μάλιστα ξέρουμε ότι και αυτή είναι βραχονισίδα που δεν κάτι γίνεται. Αν θέλετε μας λέτε περισσότερα για τη Χρυσή που μας ενδιαφέρει. Δεν θα την έβαζα στην κατηγορία της βραχονισίδας, γιατί τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα υπήρχε οικονομική δραστηριότητα. Ναι, έτσι, και τώρα υπάρχει. Ναι, αυτό καθιστά, ξέρετε, ένα μέρος οικονομικά βιώσιμο, και άρα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο του προσδίδει 100% ΑΟΣ, επίρρεια δηλαδή. Αλλά ακόμα και αν δεν χαρακτηριστεί ως νησί, δηλαδή ως έχουν οικονομική δραστηριότητα, αλλά ως βραχονησίδα, με βάση κάποιες αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, κυρίως της Χάγης, σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπως είναι η νήσος Φιδούσα μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, ή και κάποιες άλλες περιπτώσεις, να μην πω στην περιπτωσιολογία, να σας πω πάντως ότι το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι όποιες διευθετήσεις δίνουν σίγουρα 12 ναυτικά μίλια σε οποιαδήποτε νησίδα ή βραχονησίδα μιας χώρας. Άρα σίγουρα μπορεί να γίνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια από τα 6 που αυτή τη στιγμή έχουμε από την Κρήτη. Και αυτό μπορεί να συμβεί και από την Ίσο Χρυσή και από οποιοδήποτε άλλο νησάκι ή βραχονησίδα μπορούμε να ανακαλύψουμε γύρω από την Κρήτη. Αυτά μας τα προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο, και το λέω αυτό γιατί το επικαλούμαστε διαρκώς ως χώρα, το Διεθνές Δίκαιο, αλλά δεν το επικαλούμαστε συνήθως όταν η Τουρκία παραβιάζει τα σύνορά μας, στη Μεθόριο, στον αέρα, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία, αλλά ποτέ δεν προσφεύγουμε στο Διεθνές Δίκαιο. Ναι, αυτό είμαστε μόνο λόγια δηλαδή. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ολόκληρη συζήτηση και γι' αυτό, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε μια τέτοια φιλολογία γι' αυτό. Να πάμε, να μην πάμε, να καθίσουμε στο τραπέζι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο αυτή υπάρχει. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει. Όπως έγινε τώρα με την Αγία Σοφιά. Πρώτα έγινε αυτό με την Αγία Σοφιά και μετά κληθήκαμε να κάτσουμε στο τραπέζι. Και λέει ο άλλος, προτετελεσμένων γεγονότων δηλαδή, καλούμαστε να συζητήσουμε. Μας καλεί και η Τουρκία να συζητήσουμε. Άρα, γιατί να το κάνουμε? Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι να μπούμε να συζητήσουμε. Εδώ εγώ δεν μιλάω για συζήτηση, μιλάω για διευθέτηση σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Χωρίς συνυποσχετικό
να υπογράψουν πριν οι δύο χώρες και να προκαθαρίσουν το πλαίσιο της απόφασης, διότι η διαδικασία είναι σαφής. Δύο χώρες μπορούν να προσφύγουν, για παράδειγμα, στη Χάγη, εφόσον έχουν έρθει σε μεταξύ τους συνεννόηση, έχουν υπογράψει ένα συνυποσχετικό για το τι θα εξετάσει το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο. Με βάση αυτό το συνυποσχετικό των δύο χωρών, αποφασίζει το δικαιοδοτικό όργανο και μοιράζει, να σας το πω έτσι, τα πράγματα. Ποτέ δεν καταλήγει ένα τέτοιο δικαιοδοτικό όργανο ότι τα δίκαια είναι υπέρ της μιας χώρας και όχι υπέρ της άλλης. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη πριν πάμε στη Χάγη, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ζητημάτων με τα οποία θα πάμε στη Χάγη. Μάλιστα. Δηλαδή, ποια θέματα θα εξετάσει η Χάγη, διότι εάν πάμε στη Χάγη με το σύνολο των θεμάτων που βάζει η Τουρκία, τότε να είστε σίγουροι ότι θα βγούμε πολλαπλά χαμένοι από μια τέτοια διευθέτηση. Αν όμως πάμε στη λογική της διευθέτησης μόνο, για παράδειγμα, των θαλασσίων ζωνών, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και θα είναι διαφορετικά για τη χώρα μας. Αυτό προκύπτει από την συστηματική μελέτη των αντίστοιχων περιπτώσεων που έχουν, αν θέλετε, εκδικαστεί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πανομοιότυπες σχεδόν περιπτώσεις που έχουν εκδικαστεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και στο Διεθνές Δικαστήριο του Ναυτικού Δικαίου στη Γερμανία, στο Αμβούργο. Θέλω να σας πω ότι το Διεθνές Δίκαιο σε κάποια ζητήματα μας ευνοεί, με βάση δηλαδή τη γεωμορφολογία των νησιών της Ελλάδας και την αντίστοιχη ακτογραμμή της Τουρκίας. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως να χάσουμε ένα κομμάτι από αυτό που το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει για τη χώρα μας, κυρίως λόγω των ειδικών περιστάσεων που επικαλείται η Τουρκία σε περιπτώσεις που η απόσταση μεταξύ των ελληνικών νησιών και των τουρκικών ακτών είναι μικρότερη των 24 ναυτικών μιλίων. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πολύ καλύτερη προετοιμασία και από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών και της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για το πώς θα καταλήξουμε στη Χάγη, εάν θα συρθούμε ή αν θα πάμε συντεταγμένα, εάν θα πάμε έχοντας καθίσει στο τραπέζι ενός, θα το πω εγώ λίγο πιο όμα από ό,τι το είπατε, η Τουρκία μας βάζει το πιστόλι στον κρόταφο, διότι όταν έχεις το casus belli από το 1996, δηλαδή ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια που είναι το νόμιμο δικαίωμα που της δίνει το διεθνές δίκαιο, τότε αυτό είναι αιτία πολέμου για την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και ο άλλος κρατάει ένα όπλο. Τι συζήτηση είναι αυτή? Και επιπρόσθετα έχουμε ένα συνομιλητή, ο οποίος βεβαίως έχει διακόψει ο ίδιος τις συνομιλίες από το 2016 για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο οποίος συνομιλητής διαρκώς δημιουργεί καινούργια ζητήματα με όσο το δυνατόν πιο προκλητικό τρόπο, θα έλεγε κανένας, με αποκορύφωμα έτσι την τελευταία εξέλιξη με την Αγία Σοφιά. Αλλά να σας πω, ίσως πολύ πιο προσβλητικό ήταν όταν ο κύριος Ερντογάν είχε έρθει στην Αθήνα και μας είπε ότι ήρθε ο καιρός να ξαναδούμε και να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ξέρετε, αυτά έχουμε τόσα πολλά που έχουμε κατά κάποιο τρόπο κορεστεί από αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας και κατά κάποιο τρόπο εξοικειωθεί. Και άρα το να φτάσουμε στο σημείο να πούμε εντάξει μωρέ, ας πάρουν και αυτοί κάτι, έρχεται πιο φυσικά, αν θέλετε, στο νου. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε ως έθνος. Μάλιστα. Οπότε ομοψυχία, πώς το λένε, συνεννόηση βασικά, η πολιτική ηγεσία, κάτι που δεν το βλέπουμε και ιστορικά, διαχρονικά είναι ένα θέμα αυτή η διχόνοια, κύριε καθηγητά, έτσι, στη χώρα μας. Εξού και το ότι δεν έχουμε στρατηγική είτε στα εξωτερικά είτε στον αγροτικό τομέα, έτσι, γιατί και όλα αυτά δύναμη είναι. Λοιπόν, επειδή σας έχω κουράσει, αλλά ήταν καταπληκτική η συνομιλία που είχαμε, που έχουμε, κύριε καθηγητά, γιατί στα μέσα τα αθηναϊκά δεν ακούσαν αναλύσεις πολλές. Δεν
μπορείς να καταλάβεις. Είναι τα δελτία ειδήσεων τα οποία κάνουν μια μικρή αναφορά και άντε κατάλαβε τι παίζει. Λοιπόν, οπότε δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα, λέτε κύριε καθηγητά, αν δούμε εδώ από κάτω το ερευνητικό, το τουρκικό, συνοδευόμενο από στρατιωτικά, από φρεγάτες τουρκικές εδώ κάτω από την Κρήτη, δίπλα στη Χρυσή, γιατί κάπου εκεί κοντά. Ναι, είναι... Να πούμε όμως ότι είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, θέλω να σας πω. Είμαι ψυχολογικά. Σίγουρος, δηλαδή, όχι μόνο ψυχολογικά. Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος. Το σημαντικότερο είναι ότι είμαστε έτοιμοι στρατιωτικά και ναυτικά να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το γνωρίζω από πρώτο χέρι, σας το λέω, από το στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχουν πια πολύ ξεκάθαρα σχέδια για το πώς θα αντιμετωπιστεί μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας και ελπίζω αυτό να αποδειχθεί αρκετό για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον έτσι, σε αυτή την περιοχή. Θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό βέβαια να συμβεί γύρω από την, από την ελληνική ΑΟΣ στο Καστελόριζο, ανάμεσα στο Καστελόριζο και στην Κύπρο, θα σας έλεγα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Επειδή όμως ο πολιτικός χρόνος έχει επιταχυνθεί και οι εξελίξεις στην Τουρκία τρέχουν με άλλο ρυθμό από ό,τι θα θέλαμε ενδεχομένως στην Ελλάδα, δεν θα μου φανεί παράξενο, σας λέω, να επιχειρήσει και κάτι τέτοιο ο κύριος Ερντογάν, ειδικά αν στριμωχτεί ακόμη περισσότερο στη Λιβύη, όπου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μετά τον πρόσφατο βομβαρδισμό. Βεβαίως θα εξαρτηθεί και σε μεγάλο βαθμό και από την ετοιμότητα που θα δείξουμε εμείς, αλλά και τις συμμαχίες που έχουμε οικοδομήσει στην περιοχή με το Ισραήλ κυρίως και την Αίγυπτο δευτερευόντως, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά μιας πραγματικά αντιοθωμανικής, νέας αντιοθωμανικής συμμαχίας στην περιοχή, προκειμένου να αποτραπεί αυτή η υπερεπέκταση της Τουρκίας και η καθηγεμόνευση ολόκληρης Ανατολικής Μεσογείου από ένα δρόντα ο οποίος δεν έχει την καθολική αποδοχή ούτε στον αραβικό κόσμο και σίγουρα θέλω να θεωρώ ούτε έτσι και στο κομμάτι της Ευρώπης, των Βαλκανίων δηλαδή, που μας ενδιαφέρει και που αποτελούν έτσι πρωταρχικό στόχο επέκτασης του τουρκικού ζωτικού χώρου. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, το κάθε ένα από αυτό ήθελε ακόμη περισσότερη ανάλυση. Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί θα σας ξανάρθουμε κάποια άλλη φορά, με χαρά. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση, έτσι, γιατί νομίζω και εμείς τα περιφερειακά μέσα παίζουμε ένα ρόλο καθοριστικό στην ενημέρωση του κόσμου. Ψυχραιμία στον κόσμο που έχει αυτή την ανησυχία και πολύ, άμα δείτε τα στατιστικά, δεν ξέρω αν τα είδατε, πιστεύει ο κόσμος σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι κάποια στιγμή, όπως είπατε κι εσείς, ότι δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα, ναι, θα γίνει και αυτό, οπότε να το περιμένουμε. Να τονίσω ότι έχετε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα περιφερειακά μέσα. Προσωπικά θεωρώ ότι τα περιφερειακά μέσα είναι και ένα κομμάτι υγείας, θα έλεγε κανένα, στην ενημέρωση της χώρας. Και πραγματικά θεωρώ ότι στην Κρήτη είμαστε τυχεροί που διαθέτουμε αρκετά μέσα, έτσι, και στους τέσσερις νομούς που ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί με σχετική ασφάλεια, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό πια αυτό, και η κυρότητα το τι συμβαίνει. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, πιστέψτε με κύριε καθηγητά, να συμβεί αυτό, γιατί η διασταύρωση των ειδήσεων, καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο θέμα στις μέρες μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά της επικοινωνίας. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Καλή σε όλους, λοιπόν. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Ξενάκη, τον καθηγητή, φίλες και φίλοι, από το Πανεπιστήμιο